Καλημέρα. Σήμερα θα σας κάνω ένα review για αυτήν εδώ τη μάσκαρα της Maybelline, τη The Rocket, και ένα demo για να δείτε πώς κάνει τις βλεφαρίδες. Θέλω να σας δείξω και σε σχέση με τις άλλες δύο που έχω, να δείτε πώς είναι τα βουρτσάκια τους. Λοιπόν, η The Rocket, λοιπόν, καταρχήν έχει πολύ ωραίο στόνιο, να το πω έτσι εδώ, οπότε κρατάει το περισσότερο προϊόν και δεν βγάζει έξτρα όπως σε άλλες. Το βουρτσάκι του, λοιπόν, είναι έτσι, είναι πλαστικό όπως όλες οι μάσκαρες της Maybelline. Το διαφορετικό βέβαια στη συγκεκριμένη είναι ότι είναι μεγαλούτσικο. Είναι μεγαλούτσικο το βουρτσάκι, αλλά μπροστά, οι τριχούλες βασικά είναι λίγο μικρές και μπροστά είναι ακόμα πιο μικρές, εδώ στην άκρη. Οπότε μπορείτε να πάρετε και να πιάσετε δηλαδή και βλεφαρίδες που είναι πιο μικρές. Λοιπόν, αυτή εδώ η πιο καμπυλωτή είναι η Black Drama, αυτή εδώ η μεσαία είναι η Feather Look και η άλλη η μπλε, η δεξιά-αριστερά δικιά σας, είναι η The Rocket. Βλέπετε τη διαφορά. Είναι και τα τρία πλαστικά, οι τριχούλες. Η μεσαία που είναι η Feather Look, τώρα δεν ξέρω πώς να σας το δείξω. Τέλος πάντων, το βουρτσάκι του είναι λίγο κουνιστό, όπως και λίγο της Black Drama, αλλά όχι τόσο. Ενώ αυτό είναι πολύ πιο σταθερό, δεν βουνιέται καθόλου. Η Feather Look δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε ιδιαίτερα, δηλαδή έχω δοκιμάσει άλλες πολύ καλύτερες. Η Black Drama όμως έδινε αρκετά πράγματα από αυτά που ήθελα, δηλαδή έδινε αρκετό όγκο, γιατί έχει και κάποιες τρίχες τέλος πάντων μέσα, οπότε δίνει και όγκο και δίνει και μήκος. Μου άρεσε δηλαδή αρκετά αυτήν. Κατά πάσα πιθανότητα θα την ξαναπάρω στο μέλλον. Η The Rocket μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε φαντάζομαι ότι θα την ξαναπάρω, εκτός αν δοκιμάσω τέλος πάντων κάποιες άλλες που μου αρέσουν περισσότερο, που όντως υπάρχουν, τις Radiant ας πούμε, οι οποίες μου αρέσουν πάρα πολύ και πάντα έχω μία της Radiant σπίτι μου. Παρόλα αυτά μου αρέσει να δοκιμάζω κι άλλες, οπότε μάλλον θα είναι κάποια που θα την ξαναγοράσω στο μέλλον. Πάμε όμως να δούμε την εφαρμογή. Εγώ συνήθως δεν βάζω πολλές τρώσεις μάσκαρα, οπότε δεν θα κάνω τέτοιο demo. Και δηλαδή έχω δει και κάποια βιντεάκια στο YouTube που βάζουν και 3 και 4 στρώσεις, όχι μόνο για να δείξουν αν κολλάει η μάσκαρα, αλλά γενικά το κάνουν αυτό. Εμένα δεν μου αρέσει να βάζω τόσες στρώσεις, οπότε μάλλον θα βάλω αυτή που βάζω τώρα, ίσως και δεύτερη, αλλά μέχρι εκεί. Βλέπετε ότι δίνει αρκετό μήκος, δίνει και όγκο όμως, δεν κολλάει και πολύ τις βλεφαρίδες. Βλέπετε δηλαδή ότι τις διαχωρίζει. Και δείτε διαφορά. Με μία στρώση. Και ας βάλω και λίγο ακόμα, λοιπόν.
Λοιπόν, αυτό είναι το αποτέλεσμα που δίνει. Είναι αρκετά εντυπωσιακό, νομίζω. Λοιπόν, βάφω και το άλλο μάτι και επανέρχομαι. Και αυτό λοιπόν είναι το τελικό αποτέλεσμα μετά από μία στρώση, μία μισή θα έλεγα, γιατί δεν είναι δύο ακριβώς, ούτε μία, είναι κάπου στη μέση. Δίνει έτσι αρκετά ωραίο αποτέλεσμα, αρκετό μήκος και όγκο μαζί. Είναι μία πολύ ωραία μάσκαρα. Δεν ξέρω αν σας άρεσε εσάς, αλλά εμένα μ' άρεσε πάντως και νομίζω δηλαδή από τις Maybelline θεωρώ ότι από αυτές τις τρεις που έχω δοκιμάσει νομίζω ότι είναι η καλύτερη. Είναι η πρώτη φορά που κάνω τέτοιο βίντεο με review και demo για κάποιο προϊόν. Ελπίζω να σας άρεσε και θα τα ξαναπούμε. Bye!